Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο της Ελευσίνας για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Πανελευσινιακού. Ο Πανελευσινιακός είναι στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Την προηγούμενη Κυριακή κέρδισε με 3-0 το Κερατσίνι και αυτή την αγωνιστική μεταβαίνει στοιχείο που θα αντιμετωπίσει τη Μικρασιατική. Μαζί μας έχουμε τον αρχηγό του Πανελευσινιακού, τον Δημήτρη Μακρίδη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πρώτο παιχνίδι ήταν για σας μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Πρώτον, πώς ήταν μετά από έτσι αρκετό χρονικό διάστημα, Δημήτρη? Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό, ξαναμπήκαμε στα γήπεδα. Το περιμέναμε πώς και πώς. Μείναμε πολύ καιρό εκτός. Πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα, Δημήτρη, που δεν μπορούσες να έρθεις στο γήπεδο να κάνεις την προπόνηση? Ήταν δύσκολο, ήταν περίεργα, γιατί έχεις συνηθίσει κάπως να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο, να προπονείσαι. Και ήταν κάπως περίεργη όλη η κατάσταση, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, γυρίσαμε, δουλέψαμε πολύ. Όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά δουλέψαμε. Θεωρώ πως ξεκινήσαμε καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα. Ευρύ σκορ, έτσι, Δημήτρη. Ναι, 3-0 ναι. Το Κερατσίνι. Το Κερατσίνι που είχε ενισχυθεί στις μεταγραφές. Θεωρώ πως μας βοήθησε κιόλας που προηγηθήκαμε αρκετά νωρίς στο σκορ. Και τελειώσαμε τις φάσεις. Μας βγήκε το παιχνίδι. Ήμασταν συγκεντρωμένοι. Μέχρι στιγμής έχετε 2 νίκες και 2 ήττες. Βέβαια έχετε και το αναβληθέν παιχνίδι με τη Θύελλα Ραφίνας, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. Είσαι ευχαριστημένος, ναι, 2. Είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας? Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να ήμασταν πολύ καλύτερα. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να μην είχαμε κάνει τις 2 ήττες. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κερδίσεις ένα παιχνίδι, δεν το χάνεις. Θα μπορούσε να έχεις πάρει 2 χ, αν όχι να τα κερδίσεις. Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να ήμασταν πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Ποιος είναι ο στόχος του Πανελευσινιακού? Ουσιαστικά είναι η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, έτσι, και η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, του φετινού πρωταθλήματος ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι, ναι. Κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Δεν κοιτάμε να πάμε και να πάρουμε κάποιο χ, κοιτάμε να μπούμε στο γήπεδο και να κερδίσουμε. Πάντα παίζουμε για τους 3 βαθμούς και από εκεί και πέρα κάνουμε λογαριασμό και βλέπουμε τι. Ταμείο στο τέλος, έτσι. Βλέποντας, ποιες ομάδες πιστεύεις ότι έχουν ξεχωρίσει κατά τη δική σου γνώμη στον όμιλο? Καλώς ή κακώς η Σαλαμίνα είναι πρώτη, έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Το δείχνει και η βαθμολογία, όπως και η Μυτιλίνη, η Βάρη νομίζω. Ο Αστέρας Βάρης. Νομίζω αυτές θα ξεχωρίσουν. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλες είναι καλές ομάδες. Μέσα στο γήπεδο φαίνονται όλα αυτά. Ακολουθεί τώρα την Κυριακή, παίζετε στοιχείο. Στοιχείο. Με τη Μικρασιατική. Μάλιστα. Παίζουμε έτσι για αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να δουλέψουμε μέσα στο γήπεδο, να βγάλουμε αυτά που δουλεύουμε όλη τη βδομάδα και όλο αυτό τον καιρό. Θέλουμε να πιστεύουμε πως θα γυρίσουμε με τους 3 βαθμούς. Είσαι από τους παλιούς εδώ στον Πανελευσινιακό, Δημήτρη. Είσαι ευχαριστημένος από την παρουσία σου στην ομάδα? Πιστεύω πως ναι. Εντάξει, την αγαπάω αυτή την ομάδα, είμαι χρόνια. Την πονάω και θέλω το καλύτερο για την ομάδα πάντα. Το άσχημο τώρα ότι οι φίλαθλοι δεν μπορούν να έρθουν έτσι να σας στηρίξουν. Είναι άσχημο. Εντάξει, θα το περάσουμε γι' αυτό. Ελπίζουμε να λυθεί όλο αυτό, γιατί είναι παγκόσμιο και όλα να κυλήσουν προς το καλύτερο. Πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας, οι παίκτες, είστε μια παρέα? Είμαστε πολύ καλά, ο ένας με τον άλλον. Δεν υπάρχει κάποια κόντρα ή. Υπάρχει ένα ωραίο κλίμα, οικογενειακό, και είμαστε μια χαρά. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Ναι, 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 σε ό,τι χρειαστούμε είναι εκεί πέρα οι άνθρωποι. Είμαστε πολύ καλά. Και η συνεργασία σου με τον coach, Θεόφιλο Καλύβα? Δόξα τω Θεώ, τον εκτιμάω πολύ. Είναι πολύ καλός προπονητής και δουλεύει πολύ ωραία και σωστά, μεθοδικά. Ωραία. Δημήτρη, τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Πανελευσινιακό στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Θέλω να πιστεύω πως θα περιμένουμε καλά πράγματα και όπως σας είπα, αυτό το βλέπεις παιχνίδι με το παιχνίδι. Και το δικό σου μήνυμα στους φιλάθλους του Πανελευσινιακού από τον αρχηγό, τον Δημήτρη Μακρίδη? Το μήνυμα είναι ότι όσο μπορούμε να στηρίξουμε όλη την ομάδα μας, με το καλό να έρθουν, να τις περιμένουμε στα γήπεδα εφόσον ανοίξουν και περάσουν όλα αυτά, και εμείς από τη μεριά μας θα δίνουμε το καλύτερο πάντα μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ. Και εγώ. Και